Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα σε όλες και σε όλους. Τετάρτη 10 Απριλίου μαζί σας ζωντανά με τις τελευταίες ειδήσεις από την επικαιρότητα του Κοινοβουλίου. Εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την κύρωση του προσαρτήματος στη Σύμβαση Χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ εντωμεταξύ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για έργα υποδομής στη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ έχουν μείνει στα χαρτιά, επεσήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που δήλωσε επιφύλαξη για το νομοσχέδιο. Για επαναλαμβανόμενα λάθη της κυβέρνησης έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ και κατέθεσε σειρά προτάσεων. Κατατάχθηκε το ΚΚΕ, ενώ επιφυλάξεις εξέφρασαν Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη Σπαρτιάδες και Πλεύση Ελευθερίας. Ειδική μέρημνα δίνεται σε πολιτικές για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, καθώς και στην ενίσχυση πολιτικών με περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Η υπογραφή των προσαρτημάτων στη Σύμβαση Χρηματοδότησης και στη Δανειακή Σύμβαση αφορά στη δέσμευση του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης, η οποία ανέρχεται πλέον στο ποσό των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδοτική συνεισφορά και στο ποσό των 17,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δανειακή στήριξη. Παρά την επικοινωνιακή καταιγίδα της κυβέρνησης που ακολούθησε τη φυσική καταιγίδα του Ντάνιελ, ότι όλα θα γίνουν πιο γρήγορα, όλοι και όλα θα αποζημιωθούν, όλες οι πληγές θα υπουλωθούν. Σήμερα ούτε όλοι έχουν αποζημιωθεί, ούτε οι καταστροφές έχουν αποκατασταθεί, ούτε τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν ξεκινήσει και η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας απειλεί εκ νέου σε κάθε κακοκαιρία. Για να ισορροπήσει τη ζημιά ενός εγκλήματος, τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Άλλο ένα. Πήγε εκεί που ένιωθε άνετα. Κρατάει ψηλά τους έμεσους φόρους μέσα στην κρίση, μαζεύει 3 δις και τα μοιράζει με ΠΑΣ. Αποτέλεσμα, τα ευάλωτα νοικοκυριά, οι αγρότες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες εξαρτημένοι από φιλοδορήματα. Φοβόσαστε να ανοιχτεί η συζήτηση, κύριοι συνάδελφοι, και να αποκαλυφθεί ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αποφασίστηκε για την αντιμετώπιση της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, προστατεύοντας την κερδοφορία των ομίλων. Η πραγματικότητα βέβαια για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το ΤΑΦΑΛΦΑΛΦΑ, είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που εμφανίζει η κυβέρνηση, αφού είναι διάχυτη η απογοήτευση στην αγορά για τα λίγα χρήματα που έχουν τελικά δοθεί. Αυξάνεται το δανειακό σχέδιο, οι δανειακές συμβάσεις της χώρας μας κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, με μια λάθος κατεύθυνση από την κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά τους φόρους αυτούς, έτσι ώστε να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή. Το ζήτημα είναι τα ποσά να κατευθούν άμεσα σε παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεδομένου ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα λειτουργήσει έως 31 Δεκεμβρίου του 2026. Δεν αναφέρεται πουθενά το επιτόκιο που θα επιβαρύνει την αποπληρωμή του δανείου, αλλά ούτε και το σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των σχετικών δόσεων. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα χρόνιο και αυτό είναι μία από τις παθογένειες, αν θέλετε, της ελληνικής οικονομίας, που αφορά στην υλοποίηση αυτών των έργων. Και συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για αντιπλημμυρικά έργα, έρχονται απευθείας στη μνήμη μας οι τραγικές εικόνες που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι από τις δύο μεγάλες πλημμύρες του καλοκαιριού. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στους πόρους που κατευθύνονται στην περιοχή της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ, αλλά και γενικότερα στο πρόγραμμα επενδύσεων από ευρωπαϊκούς πόρους. Ο στόχος μας είναι, και το έχουμε κάνει πράξη, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απολέσει κανένα ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, καθότι οι ευρωπαϊκοί πόροι αυτοί στηρίζουν την εθνική οικονομία και το 2024 θα έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους 12,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που κυρίως απαρτίζεται από ευρωπαϊκούς πόρους, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ και στη συνέχεια έχει συμπληρωματικά και τους εθνικούς πόρους. 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίσουμε και τις εκταμιεύσεις των δανείων και τις επενδύσεις οι οποίες πρόκειται να έρθουν λόγω της ροής των δανειακών εκταμιεύσεων από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.
Τώρα τον ετήσιο ρυθμό μεγένθησης της οικονομίας στο 2,5% και σε 2,9% για τον πληθωρισμό του 2024 τοποθετεί ως βασική πρόβλεψη το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην τριμηνιαία έκθεσή του για το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Τα οικονομικά στοιχεία παρουσίασε ενώπιον των μελών της αρμόδιας επιτροπής ο συντονιστής του Γραφείου Γιάννης Τσουκαλάς. Τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής ενημέρωσε ο συντονιστής του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή Γιάννη Τσουκαλάς για το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2024 διαμορφώνεται στο 2,7%, ενώ ιδιαίτερα επιμόνως παρουσιάζεται και ο πληθωρισμός τροφίμων, που σύμφωνα με την ανάλυση του Γραφείου συνεισέφερε κατά 56% στο συνολικό ετήσιο πληθωρισμό μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024. Η βασική πρόβλεψη του Γραφείου με βάση τα τελευταία στοιχεία που επεξεργαστήκαμε είναι για 2,5% ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 2024 πάντα μιλάμε και 2,9% για τον πληθωρισμό. Το 2% που καταγράφηκε για φέτος δεν θεωρώ ότι είναι κακή επίδοση. Έχουμε διάφορες αιτίες, γεωπολιτικές εντάσεις οι οποίες συνεχίζονται σε διάφορα μέρη, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα με τις διαμάχες εκεί και την επίπτωση που μπορεί να έχουν στα μεταφορικά κόστη. Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί, όπως επίσης και λόγω του υψηλού πληθωρισμού και τα υψηλά επιτόκια. Ο πληθωρισμός τροφίμων αντιστοιχεί περίπου στο 50% του συνολικού πληθωρισμού. Εδώ, δηλαδή το 3,2 του Ιανουαρίου οφείλεται περίπου κατά το ίμιση στον πληθωρισμό τροφίμων. Απαντώντας στις ερωτήσεις βουλευτών σε σχέση με τους μισθούς, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε τον κίνδυνο υπέρμετρες αυξήσεις μισθών να δικαιολογήσουν μια νέα αύξηση τιμών, ενώ αναφέρθηκε στις επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι στάσιμη στην Ελλάδα για τα τελευταία 3-4 χρόνια, όπως και στην υπόλοιπη ευρωζώνη πάνω κάτω. Δεν παρατηρείται αύξηση της παραγωγικότητας. Τώρα, αυτό που φοβόμαστε λοιπόν σε σχέση με μια τέτοια υπέρμετρη αύξηση μισθών είναι να μην δοθεί το έναυσμα σε κάποιες επιχειρήσεις λόγω ολιγοπωλιακών καταστάσεων κτλ. Να το δούνε ως δικαιολογία για περαιτέρω αύξηση τιμών. Εάν υποθέσουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το μοντέλο της ελληνικής οικονομίας σε πιο εξωστρεφή κλάδους που εξάγουν και επομένως θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές αγορές, το κόστος, το μισθολογικό κόστος όχι μόνο δεν φτάνει, αλλά δεν είναι καν το πρώτο. Το πρώτο είναι η καινοτομία για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν σε αυτές τις αγορές. Σε σχέση με το μέσο όρο ευρωζώνης είμαστε περίπου 8% πιο χαμηλά. Άρα δηλαδή σε σχέση με το ΑΕΠ μας λείπουν περίπου 20 δις επενδύσεων κάθε χρόνο επιπλέον. Εντάξει, το ποσό επομένως είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό τώρα που κάναμε στην έκθεση σε σχέση με τις επενδύσεις και το ποσοστό διοχέτευσης που το λέμε, να το εξηγήσω λίγο αυτό λίγο καλύτερα. Όταν λέμε απορρόφηση εννοούμε εκταμιεύθηκαν τα χρήματα, μπήκαν στο ταμείο εδώ, ακόμα όμως δεν έχουν πέσει στην πραγματική οικονομία, δεν έχουν γίνει δαπάνες. Θεωρούμε ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Υπάρχει το ερωτηματικό των αναβαλλόμενων τόκων για το 33, έτσι. Θεωρούμε όμως ότι εφόσον επιτυγχάνουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα που προϋπολογίζονται το 2%, δηλαδή είμαστε σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 1,5 με 2% και εφόσον από του χρόνου θεωρώ ότι και το επίπεδο του χρέους θα αρχίσει να πέφτει σαν απόλυτο μέγεθος, συν το cash buffer που έχουμε, τη ρευστότητα που έχουμε για να αποπληρώσουμε μέρος του χρέους, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα για το 33. Υπάρχει όμως ένα ερωτηματικό.
τη στήριξη των κυβερνητικών πρωτοβουλειών στην προσπάθεια της χώρας μας να ενώσει δυνάμεις προκειμένου να επιτευχθεί η αναθεώρηση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και να ξεπεραστούν στρεβλώσεις που βρίσκονται στο αρχικό κείμενο και προκαλούν αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου σε όλη την Ευρώπη, ζήτησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός, κατά την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, σχετικά με το στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, ζήτησε από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο να βάλουν πλάτη στις ελληνικές προσπάθειες. Τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η νέα κοινή αγροτική πολιτική με τους ευρωπαϊκούς πόρους να στηρίζουν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας, γεωργία, κτηνοτροφία και αλεία, ιδιαίτερως απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη αναθεώρησης της ΚΑΠ, ώστε να διορθωθούν οι στραβλώσεις που εντοπίζονται στον αρχικό σχεδιασμό της. Η κλιματική κρίση, δείχνοντας τα δόντια της, έκανε σαφές ότι δεν χωράει άλλη αναβολή στη λήψη δύσκολων μεν, αλλά αναγκαίων δε αποφάσεων. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με άμεσες ενέργειες κάνει και κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε η Ελλάδα να βρεθεί ένα βήμα μπροστά στον αγώνα με την κλιματική κρίση. Η μεγάλη επιτυχία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι εξασφαλίστηκαν περίπου οι ίδιοι πόροι, 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσω της νέας ΚΑΠ πηγαίνουν στους παραγωγούς. Ο Υπουργός αναφέρει και διεξοδικά στις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε η κυβέρνηση για να επιτύχει την αναθεώρηση των προβληματικών σημείων της ΚΑΠ, περιέγραψε τις συμμαχίες που οικοδομεί η χώρα μας με άλλες χώρες που διεκδικούν κοινά συμφέροντα, όπως οι χώρες του Μεσογειακού Νότου, υπογράμμισε την επίτευξη του στόχου να μην μειωθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη χώρα μας και ζήτησε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο και συμμετέχουν σε διάφορες ευρωομάδες να στηρίξουν τις ελληνικές προσπάθειες. Ξεχυθείτε σε ευρωομάδες. Κάντε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε με τις ελληνικές θέσεις. Οι ελληνικές θέσεις είναι κομματικές. Η κυβέρνηση ελληνική, αν πετύχει κάτι, το πετύχει για το σύνολο των αγροτών. Δεν θα το πετύχει για μέρος των αγροτών, ανάλογα την κομματική ταυτότητα του καθενός. Άρα, βάλτε πλάτη για τους Έλληνες αγρότες. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, προκειμένου η χώρα μας να μην καθυστερήσει να αντιδράσει στις στρεβλώσεις της νέας ΚΑΠ, άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως πήγε κάτι λάθος στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Διότι, ναι μεν τα χρήματα είναι τα ίδια, οι κτηνοτρόφοι όμως και οι αγρότες είδαν πολύ λιγότερα. Από το 2019 βεβαίως, κύριε Υφυπουργή, που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε την πια κυβέρνηση της χώρας, υπήρξαν συνεχώς προβλήματα στην καταβολή των ενισχύσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ κάθε χρόνο γίνονταν μια επικοινωνιακή διαχείριση του στυλ. Πρώτη χρονιά η πληρωμή της προκαταβολής τόσο νωρίς. Έχουμε πραγματικά τη δέσμευση ότι μέχρι το Πάσχα όλες αυτές οι εκκρεμότητες των πληρωμών σε όλα θα τακτοποιηθούν. Σκληρό μπραντεφέρ σημειώθηκε ανάμεσα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στο ΠΑΣΟΚ, με το Λευτέρη Αυγενάκη να καταλογίζει ανυπαρξία προτάσεων στο συγκεκριμένο κόμμα, αντιδιαστέλλοντας μόνο τον βουλευτή του, Φραγκίσκο Παρασύρη, ο οποίος συμμετείχε στη διαβούλευση, ενώ ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Εμμανουήλ Χνάρης, άσκησε δεμία κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση για κακοδιαχείριση της ΚΑΠ και δογματισμό. Τα 5 συναπτά έτη για τη κυβέρνηση δεν καταφέρνει να επιλύσει τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών. Με αποτέλεσμα να εξαναγκαστούν να βγουν στους δρόμους. Με αυτά τα λάθη, η κυβέρνηση σας τώρα θυμηθήκατε να προχωρήσετε στην προσχηματική ενημέρωση απότερο σκοπό να νομοποιήσετε τις ήδη ληφθήσεις αποφάσεις σας. Τις απόψεις τους για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική εξέφρασαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η νέα ΚΑΠ 23-27 ακριβώς υπηρετεί ευλαβικά αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση που πολλαπλασιάζει την ενεργειακή φτώχεια, υποχρεώνοντας το λαό μας αλλά και τους λαούς να χρυσοπληρώνουν για τις επενδύσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για πανάκριβο φυσικό αέριο. Απλήρωτη 245 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η ταμπακέρα, διότι τους καίει τους αγρότες αυτή τη στιγμή το οικονομικό σκέλος. Καλά να τους λέμε ότι θα μπορούν να καλλιεργήσουν και άλλη γη. Το θέμα είναι με τι λεφτά. Χρωστάνε τα μαλλιοκέφαλά τους. Τα προβλήματα είναι εδώ και φωνάζουν. Το βλέπουμε στη Θεσσαλία που ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα από την κυβέρνηση. Το βλέπουμε στη Θράκη που ακόμα μαζεύει τα συντρίμια της από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Η παραγωγή μας βρίσκονται κάτω από το φάσμα της πτώχευσης. Τα τελευταία χρόνια δε, πολλοί κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για το ότι κοντά στις περιοχές τους μπήκαν πολλές φωτοβολταϊκές μονάδες. Οι έντονες διαμαρτυρίες των αγροτών
για την καταστροφική πολιτική δεν έχει να κάνει με την κοινή αγροτική πολιτική. Έχει να κάνει με μια δουλική όσον αφορά τα εθνικά συμφέροντα πάνω στην αγροτική πολιτική, συμπεριφορά που τώρα ασμένοντα ζητάτε πόρους. Ο αγώνας των αγροτών, ξέρουμε όλοι, δεν έχει σταματήσει. Μιλάνε για επιλεκτικές αποζημιώσεις, όπως μόνο σε συναδέλφους τους του Πηλίου, κάτι που λένε οι Θεσσαλοί. Με την ακρόαση φορέων συνεχίζεται σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η εξέταση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού. Το σύνολο των κομμάτων της αντιπολιτεύσης βρήκε απέναντί της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με το νομοσχέδιο για την προστασία του ελληνόφωνου τραγουδιού, προστασία της ελληνικής γλώσσας και άλλες διατάξεις για το Υπουργείο Πολιτισμού αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους. Για ρηχή προσέγγιση που αγνοεί την κοινωνία, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μενδώνη, που επέμεινε πως με τις διατάξεις για την προαγωγή του ελληνόφωνου τραγουδιού και της άλλης πολιτισμικής μας κληρονομιάς δεν επιβάλλεται παρά μόνο σε προαιρετική βάση η συμπερίληψη ελληνόφωνων τραγουδιών από ραδιοφωνικούς σταθμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία. Σε ό,τι αφορά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, εγώ άκουσα με προσοχή όλα αυτά τα οποία είπατε. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Όλα είναι σε μια προαιρετική βάση. Επομένως, η φυσιογνωμία κανενός ραδιοφωνικού σταθμού δεν αλλάζει, εάν δεν θέλει να υιοθετήσει τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Είναι σε απολύτως προαιρετική βάση. Στα άρθρα 8 έως 11 του σχεδίου νόμου εισάγεται η υποχρέωση δημόσιας εκτέλεσης ποσοστού 40% ελληνόφωνου τραγουδιού σε περιορισμένους κοινόχρηστους χώρους. Δεν μπορεί να πάει σε όλους τους χώρους, διότι αυτό θα ήταν ευθεία παρέμβαση στην ιδιωτική πρωτοβουλία και θα αντέβαινε και άρθρα του Συντάγματος και των Συνθηκών. Περιορίζεται λοιπόν χωροχρονικά σε δύο συγκεκριμένους χώρους, ειδικά για τα τουριστικά καταλήματα, και αυτό υπό την αίρεση ότι ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής αυτών των ξενοδοχείων ή των τουριστικών καταλυμάτων, θα θελήσει να βάλει μουσική σε αυτούς τους χώρους. Σχεδίασε ένα νομοσχέδιο για το ελληνικό τραγούδι μέσα από ένα γραφείο. Το νομοσχέδιο αυτό προκάλεσε την οξία κριτική από την πλευρά του καλλιτεχνικού κόσμου, προκάλεσε τραγελαφικά σχόλια στα social media και τώρα έχουμε μπροστά μας ένα νομοθέτημα το οποίο έχει αλλάξει. Είναι άλλο. Προσπάθησε να αμβλύνει τις αντιδράσεις, αλλά το οποίο δυστυχώς δεν έχει καμία αξία και δεν υπηρετεί τον στόχο της προστασίας της ελληνικής μουσικής. Δεν αποτελεί σοβαρό κίνητρο η ποσοστιαία αύξηση του διαφημιστικού χρόνου, και αυτό γιατί ξέρουμε ήδη ότι πάρα πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν καλύπτουν το διαφημιστικό χρόνο που ήδη έχουν στη διάθεσή τους. Γιατί λοιπόν δεν προχωράμε σε άλλα κίνητρα, πολύ πιο ελκυστικά, όπως κίνητρα οικονομικά ή κίνητρα φορολογικών ή ασφαλιστικών ελαφρύνσεων, για να έχει πραγματική αξία συγκεκριμένη ρύθμιση. Τελικά αποδεικνύεται ότι πρόκειται για ένα λειψό και κυρίως προβληματικό βήμα. Ο λόγος, πολύ απλός, το κίνητρό του, το οποίο δεν είναι να διαφυλάξει και πολύ περισσότερο να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας και τους δημιουργούς της, αλλά να αποκτήσει η Ελλάδα ένα ισχυρό brand name, όπως χαρακτηριστικά το εξήγηλε με αυτήν ακριβώς τη φράση ο Πρωθυπουργός. Προκύπτουν πολλά ερωτηματικά σχετικά με την αποδοτικότητα και την ορθότητα των ελέγχων που προβλέπονται, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε και στις επόμενες συνεδριάσεις. Να προστατευτεί και να ενισχυθεί εν συνόλο η δημιουργία που παράγεται στη χώρα. Όχι αποκλειστικά οι ελληνόφωνοι, αλλά και οι ορχιστρικοί και η ξενόγλωση που παράγεται στη χώρα. Το νομοσχέδιο για το ελληνόφωνο τραγούδι που έρχεται προς επεξεργασία αποτελεί μια ακόμη εστία κοινωνικής έντασης μεταξύ αφενός κάποιων που η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει δυστυχώς ως ευπαθή ομάδα, τους τραγουδιστές, τους συνθέτες και τους λοιπούς δημιουργούς, και αφετέρου αυτών που καλούνται να επιφορτιστούν το κόστος της ενίσχυσης προς αυτούς, κυρίως τους ανθρώπους της τουριστικής βιομηχανίας.
Πολύ δύσκολα ακούμε σήμερα Χατζηδάκη σε δημόσιους χώρους. Πολύ δύσκολα ακούμε το Θοδωράκη. Ακούμε άλλα τραγούδια και βλέπουμε να τους έχουν σε πλήρη, να, είναι, να υπάρχει πλήρης άγνοια στην νεολαία μας. Στο μεγαλύτερο ποσοστό για τους καλλιτέχνες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά θετικά σε αυτό το νομοσχέδιο, υπάρχουν όμως και πολλά αρνητικά. Για παράδειγμα, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς η ποσόστοση σίγουρα ενισχύει τους Έλληνες καλλιτέχνες, την ίδια στιγμή όμως εγκλωβίζει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και μάλιστα σε μια εποχή που βασιλεύουν οι υπηρεσίες streaming, οι συνδρομητικές υπηρεσίες μουσικής και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Οι ισχυροί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σλοβενίας και η προσήλωση στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου επιβεβαιώθηκαν κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και πρώτου Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κυρίου Γιάννη Πλακιωτάκη, με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Νατάσα Μουσάρ, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Στην είσοδο του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη υποδέχθηκε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Πλακιωτάκης την πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας Νατάσα Μούσαρ στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Αθήνα. Στη συνέχεια την συνόδευσε στο σαλόνι του Προέδρου της Βουλής, όπου και πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών. Κυρία Πρόεδρε, πριν από 21 χρόνια εδώ στην Αθήνα, λίγα μέτρα πιο κάτω από εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, στη Στοά του Ατάλου, επί ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σλοβενία εντάχθηκε επίσημα στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Και οι δύο χώρες πιστεύουμε στις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες, πιστεύουμε στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και αντικρούμε αναθεωρητικές λογικές που οδηγούν σε πολεμικές συγκρούσεις. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ευχαρίστησε για την υποδοχή, αναφέρθηκε στις στενές όπως τις χαρακτήριζε σχέσεις των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας φίλη χώρα την Ελλάδα. Μεταξύ των χωρών μας έχουν αναπτυχθεί πολλά κοινά ενδιαφέροντα και κοινές αξίες. Θέλω να σας τονίσω ότι θα σας υποστηρίξουμε για να εκλεχθείτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επίσης θέλω να τονίσω ότι μεγάλη σημασία για μένα έχει το κράτος δικαίου. Και είμαι υπερήφανη για το ότι επιτύχαμε την απόφαση όσον αφορά την κατάσταση στη Γάζα. Επίσης, θέλουμε να βοηθήσουμε και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Χαίρομαι πολύ που και η Ελλάδα βοηθάει στην υπόθεση αυτή την Ουκρανία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πλακιωτάκης και στη συνεισφορά των διεθνών οργανισμών και συμμαχιών. Σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα και η Σλοβενία πιστεύουν ότι οι συμμαχίες, οι συνεργασίες, η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, αλλά και σε άλλους πολυμερούς οργανισμούς είναι το αντίδοτο για να επικρατήσει η σταθερότητα στον κόσμο. Την πρόεδρο της Σλοβενίας συνόδευαν μεταξύ άλλων οι πρέσβες της Σλοβενίας στην Ελλάδα, Ταμάρα Πόζαρ, καθώς και ο υφυπουργός εξωτερικών της Σλοβενίας, Μάρκο Στούσιν. Ενώ από ελληνικής πλευράς παραβρέθηκε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας Ελλάδα-Σλοβενίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μετά το πέρας της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση της Προέδρου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της αντιπροσωπείας της, συνοδεία του Αντιπροέδρου της Βουλής, στην έκθεση του Κοινοβουλίου, αντικρίζοντας την ελευθερία στη Βουλή των Ελλήνων δύο αιώνες μετά. Να περάσουμε τώρα στη δραστηριότητα των κοινοβουλευτικών ομάδων φιλίας της Βουλής και να ξεκινήσουμε από την ομάδα φιλίας Ελλάδας-Καναδά. Ο γραμματέας της είχε συνάντηση με την πρέσβυρα του Καναδά. Στον απόϊχο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Καναδά, κινήθηκε η συνάντηση του Προέδρου και του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδα-Καναδά, Δημήτρη Κούβελα και Πάρη Κοκουλόπουλου αντίστοιχα, με την πρέσβυρα του Καναδά στην Αθήνα, Άννα Καρίν Ασλέν, η οποία συνοδευόταν από τον εμπορικό ακόλουθο της πρεσβείας, Νίλ Σουέιν. Στη συζήτηση και από τις δύο πλευρές επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις των δύο χωρών στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, ενώ ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα είχε συνεργασία στην πυροπροστασία και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εκτιμούμε ιδιαιτέρως την στήριξη της χώρας σας στην υποψηφιότητα της Ελλάδος για μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-2026.
Εκτιμούμε επίσης την πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία που έχουμε για αμοιβαία υποστήριξη και εκλογή στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2028-2030 και βέβαια ευελπιστούμε τόσο στην εκλογή μας, όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της καναδικής υποψηφιότητας, και στην στενή συνεργασία στη συνέχεια. Δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω την υπογραφή της Συμφωνίας για την Προμήθεια των 7 Καναντέρ, των νέων Καναντέρ, ανάμεσα στους πρωθυπουργούς των δύο χωρών μας, την προηγούμενη εβδομάδα, και βέβαια αυτό αποτελεί μία πτυχή μόνο της ευρύτερης συνεργασίας στην μάχη, στον πόλεμο, στον παγκόσμιο πόλεμο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Είμαστε χώρες με τόσο παρόμοιες κοινές αξίες, είτε έχει να κάνει με το σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς να αντιμετωπίσουμε τώρα με τις επιθέσεις που δέχεται η δημοκρατία και η διεθνής τάξη. Είμαι και δικηγόρος εγώ ίδια, θεωρώ ότι αυτή είναι η βάση των όσων υπεραμεινόμαστε. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον να δω πως ήταν τόσα τα κοινά στα γεωπολιτικά θέματα, στις δημόσιες πολιτικές που μπορούσαμε να συζητήσουμε, και πολλά εμπορικά ενδιαφέροντα επίσης. Όταν ήταν ο κ. Μητσοτάκης στον Καναδά, εξέφρασε την βούληση να επικυρώσει την συμφωνία ΣΕΤΑ ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που μας χαροποίησε πάρα πολύ όταν το είπε. Κατά τη συζήτηση, ιδιαίτερη μνήμα έγινε στις επενδυτικές προοπτικές του Καναδικού Συνταξιοδοτικού Ταμείου στην Ελλάδα, στην εξόριξη χρυσού από την Eldorado Gold στη Χαλκιδική, αλλά και στη δραστηριοποίηση του ομίλου Μυτιλινέως στον Καναδά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας. Προφανώς, ο καθένας μας ανεξάρτητα τι πιστεύει πολιτικά, προφανώς προτιμάει να βλέπει να γίνονται επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς από τα ασφαλιστικά ταμεία του Καναδά παρά από κάποια κερδοσκοπικά φαντς. Γιατί η Ελλάδα βρέθηκε στο επίγνωρο μιας θύελλας και πραγματικά η παρουσία καναδικών κεφαλαίων που έχουν και ένα δημόσιο χαρακτήρα από κάθε άποψη είναι ευπρόσδεκτη. Να αναφερθώ στην επένδυση στον χώρο της ανανεώσιμης ενέργειας από την πλευρά του ομίλου Μυτιλινέου στον Καναδά, όπου ένα μεγάλο, περισσότερα μάλλον φωτοβολταϊκά πάρκα εκεί πρόκειται, σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στην επαρχία Αλμπέτα. Είναι μια σημαντική εξέλιξη κατά την άποψή μας. Θυμίζω ότι στις σκουριές της Χαλκιδικής, όχι μακριά από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται πάντοτε σε εξέλιξη και σε λειτουργία η επένδυση της Eldorado Gold. Πράγμα το οποίο έχει ένα αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, πέρα από την ελληνική οικονομία. Εκτιμώ πάρα πολύ τα όσα είπατε για το ταμείο, συνταξιδοτικό ταμείο, το οποίο δεν είναι κάποιο κερδοσκοπικό ταμείο που έρχεται για λίγο και φεύγει. Και χαίρομαι που έρχονται καναδικές εταιρείες και έρχονται και κάνουν μακροχρόνιες επενδύσεις. Ξέρω ποιες ήταν οι προκλήσεις με την Eldorado. Κανένας δεν θέλει ένα χρυσορυχείο ή κάτι αντίστοιχο κοντά του, αλλά προσπαθούν όμως και να επενδύσουν στην κοινότητα γύρω από την περιοχή εκείνη. Οι εταιρικές σχέσεις, οι συνεργασίες είναι το βασικό στη σχέση μας και προς τις δύο κατευθύνσεις. Με τον πρέσβη της Βουλγαρίας στην Αθήνα συναντήθηκε το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Βουλγαρίας στον χώρο των Βαλκανίων, στο πλαίσιο των ευρωατλαντικών οργανισμών, αλλά και η διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της ενέργειας,
των μεταφορών και του τουρισμού ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Βουλγαρίας Γιώργου Κοτσού, του Αντιπροέδρου Γιώργου Γαβρίλου και του Γραμματέα Μανώλη Χνάρη με το Βούλγαρο Πρέσβη στην Αθήνα, Βαλεντίν Ποριάζοφ. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο Σύμβουλος της Πρεσβείας της Βουλγαρίας κ. Ράικο Νικόλοφ και ο Σύμβουλος και Επικεφαλής του Πολιτικού Τμήματος της Πρεσβείας, Δημητάρ Νέτκοφ. Η Βουλγαρία αποτελεί για την Ελλάδα ένα ισχυρό και στρατηγικό εταίρο και μαζί συνθέτουμε έναν πόλο ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας. Η Βουλγαρία είναι το μοναδικό όμορο κράτος της χώρας μας που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι χώρες μας συνεχίζουν την πολυεπίπεδη και πολύπλευρη συνεργασία με επικοδομητικό διάλογο σε διμερή περιφερειακά, ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία μας βρίσκεται σε ανώτατο επίπεδο και δίνει έμφαση σε έργα διασυνδεσιμότητας σε τομείς ενέργειας, μεταφορών και ψηφιακών υπηρεσιών. Οι τρέχουσες εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, αλλά και διεθνώς, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, γι' αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για ανάπτυξη των στρατηγικών μας σχέσεων. Η Ελλάδα αποτελεί για τη Βουλγαρία έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές. Ταυτόχρονα, η Βουλγαρία αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς προορισμούς για ελληνικές εξαγωγές. Η Βουλγαρία είναι ευγνώμων για την στήριξη της Ελλάδας, για την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανά τα χρόνια μας στήριξαν για την κατεύθυνσή μας αυτή. Ήταν στην ουσία ο πιο ισχυρός μας υποστηρικτής η Ελλάδα και αυτή ήταν μια επένδυση στο μέλλον των σχέσεών μας. Είναι πολύ σημαντικό δύο δυνάμεις των Βαλκανίων να μπορούν να συμπορεύονται και να βρίσκουν κοινό βηματισμό στα διεθνή φόρα και να προωθούν τις πολιτικές για όφελος των λαών και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης και ασφαλώς και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ που συμμετέχουμε. Η Βουλγαρία αποτελεί το δεύτερο εισαγωγέα ελληνικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η Ελλάδα συνιστά τον έκτο σημαντικότερο προμηθευτή και τον τέταρτο κατά σειρά σημαντικό προορισμό για τις εξαγωγές της. Επιπλέον, έχει σημειωθεί τεράστια αύξηση βούλγαρων τουριστών στη χώρα μας, ενώ ιδιαίτερο σημαντική είναι και η επίτευξη της ενεργειακής μας συνεργασίας με τη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας. Μετά τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, οι δύο χώρες μας και οι κυβερνήσεις μας συνειδητοποίησαν πόσο σημαντική είναι η σχέση μας. Η Ελλάδα είναι η χώρα που μας έχει βοηθήσει όταν πριν από δύο χρόνια η Gazprom σταμάτησε στην ουσία την ροή φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία για πολιτικούς λόγους. Εν τω μεταξύ καταφέραμε να λειτουργήσουμε τον Interconnector Ελλάδας-Βουλγαρίας και λαμβάνουμε σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου από άλλες πηγές που δεν είναι ρωσικές. Στην αρχή αυτού του μήνα θα λειτουργήσει και το πρώτο terminal LNG που είναι ένα joint venture μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Θεωρώ πως το συνδρομικό μας σύστημα, ειδικά από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, βοηθά να φτάσει από όλους τους συμμάχους βοήθεια, στρατηγική βοήθεια προς την Ουκρανία. Υπάρχει μια συνδρομική γραμμή που θα πρέπει να εξυγχρονιστεί από ελληνικής πλευράς και η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται σκληρά επ' αυτού μεταξύ Αλεξανδρούπολης και των βουλγαρικών συνόρων. Υπάρχει και μια σύνδεση όμως και στην δυτική πλευρά των συνόρων μας, από τη Θεσσαλονίκη προς τον Προμαχώνα. Ξέρετε το σημείο αυτό μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η γραμμή αυτή είναι σε αρκετά κακή κατάσταση. Προσπαθούμε λοιπόν με την ελληνική κυβέρνηση να
να εξυγχρονίσουμε αυτή την σιδηροδρομική γραμμή. Το εμπόριό μας με την Ασία και την Κίνα περνάει μέσα από τον Πειραιά, μέσα από το λιμάνι του Πειραιά. Επομένως, προκειμένου να είναι ομαλή αυτή η συνεργασία, χρειαζόμαστε τη σιδηροδρομική γραμμή. Και να κλείσουμε με τη Μολδαβική Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία. Συναντήθηκε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Μολδαβίας, Βασίλης Γιώγιακας. Η δυναμική ανάπτυξη των παραδοσιακά φιλικών σχέσεων Ελλάδας και Μολδαβίας, η αναβάθμιση των διπλωματικών μας σχέσεων, όπως μαρτυράει η εγγενίαση της ελληνικής πρεσβείας στο Κισινάου, αλλά και η κέρια σημασία της ενεργειακής συνεργασίας, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ήταν ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Μολδαβίας, Βασίλη Γιώγιακα, με τις εκπροσώπους του Μολδαβικού Κοινοβουλίου. Μια συγκυρία ορόσημο για τις διμερείς σχέσεις των χωρών μας, καθώς αυτές τις ημέρες εγκαθίσταται στο Κισνάου ο πρώτος Έλληνας πρέσβης, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη λειτουργίας της πρεσβείας της χώρας μας στη Μολδαβία. Η συνεργασία μας για την ένταξη της Μολδαβίας στον κάθετο διάδρομο Ελλάδος-Βουλγαρίας, καθώς και για την προμήθεια φυσικού αερίου, αναμένεται να συνεισφέρει στην κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών αναγκών της Μολδαβίας. Επίσης, η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας την οποία διαθέτει η Ελλάδα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να συμβάλλει ώστε η Μολδαβία να εκπληρώσει τον στόχο να γίνει πρώτη αναπτυσσόμενη χώρα η οποία θα πετύχει την πλήρη απεξάρτηση από το λιγνίτι. Με θερμά λόγια για τη στήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση της χώρας τους, εκφράστηκαν η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Μολδαβίας-Ελλάδας, Αρίσα Νόβακ, καθώς και η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ένταξης, Ίνα Κοσέρου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την βοήθεια της Ελλάδος και την αρρωγή σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας. Να ξέρετε ότι εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ έντονα στα τρία επίπεδα, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκδώσει μια θετική evaluation και μπορεί να γίνει και το πλαίσιο συζητήσεων μεταξύ μας με την Ευρωπαϊκή. Έχουμε πάντα την ανάγκη, την δική σας βοήθεια, τη δική σας προσωπικά, διότι είσαστε η φωνή της Μολδαβίας στο Ελληνικό Κοινοβουλίο. Ο λαός μας έδωσε αυτή την εντολή η Μολδαβία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να ευχαριστώ για την υποστήριξη που είχαμε. Θέλω να ευχαριστώ για την ιστορική στιγμή που είχαμε το στήριγμά σας για την ένταξη της Μολδαβίας και της Ουκρανίας το Δεκέμβριο του 2023, για να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε τα επόμενα βήματα για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν γενικά για την αλλαγή της νομοθεσίας, για την οργάνωση του κράτους δικαίου. Από την πλευρά του, ο πρέσβης της Μολδαβίας στην Αθήνα, Αντρέι Ποπόφ, αναφέρθηκε στη συμβολή της Ελλάδας στην ενεργειακή αυτονομία της Μολδαβίας με την επεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, καθώς και στο θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανάμεσα στις χώρες μας. Έναν κάθετο άξονα προμήθειας φυσικού αερίου από την Αλεξανδρούπολη που θα ανέβει προς τα πάνω, προς τη Μολδαβία. Έφτασε ήδη στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο κάργο, δηλαδή, και έχουμε την βοήθειά σας ό,τι αφορά την ανεξαρτησία μας σχετικά με τα καύσιμα και με το φυσικό αέριο. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε ένα πολύ καλό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί πάνω από 25% σχετικά με το πόσο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την επικαιρότητα του Κοινοβουλίου. Ξανά μαζί σας αύριο στις 9. Ακολουθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και η Ολομέλεια ξεκινάει στις 10. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.